Γεια σου, Εύα, ξανά. Γεια, χαιρόμαστε πολύ που σε βλέπουμε ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Και θα μας φτιάξει με ένα απλό τισέρτ, αγαπημένη μου Μέρη. Ναι. Μία πένσιλ φούστα. Πένσιλ είναι αυτή, ναι, που φοράει αυτή. Ναι, φοράω εγώ εδώ. Εμένα βεβαίως είναι δερμάτινη. Εσύ θα μας φτιάξει με ένα απλό τισερτ. Ακριβώς. Μία πένσιλ φούστα. Έχω φέρει και δύο διαφορετικές εναλλακτικές, γιατί οι φίλες μας που μας βλέπουν από το σπίτι μπορεί να μην έχουν το τισερτ που σίγουρα θα το έχουν. Αυτό το κλασικό με το μανικάκι. Αυτό είναι το ιδανικό για να το φτιάξουμε. Ακόμα πιο ιδανικό μπορεί να είναι και τόσο απλό. Το φανελάκι τύπου που το αθλητικό, ακόμα πιο απλό. Τέλεια. Και με τις δύο περιπτώσεις. Και με τις δύο περιπτώσεις. Έχω και ένα δείγμα. Αυτό θα κάνουμε πένσιλ φούστα. Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Με το τίσερτ αυτό. Ναι. Και με το φανελάκι. Και έχω και ένα δείγμα εδώ που το έχουμε διακοσμήσει και με δαντέλα. Τι ωραίο, παιδί μου! Αυτό έγινε με ένα φανελάκι. Ναι, το από μέσα είναι το φανελάκι και αγοράσαμε την δαντέλα που την προσθέσαμε από πάνω. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα. Για να δούμε πώς γίνεται. Λοιπόν. Πώς γίνεται. Και στα δύο θα τα δείξω για να, δούμε, να καλύψουμε όλες τις περιπτώσεις. Για να δούμε αν η Εύα μπορεί να τα καταφέρει. Ωραία, λοιπόν. Θα πάρουμε το τισέρτ μας. Και θα το κόψουμε κατά μήκος. Εδώ έχουμε και οδηγό γιατί είναι ριγέ. Σωστά. Κάτω ακριβώς από τη μασχάλη. Θέλουμε να ξεφορτωθούμε τα μανίκια, έτσι δεν είναι? Εν τω μεταξύ, οι συγκεκριμένες φούστες νομίζω ότι πάνε σε όλους τους σωματότυπους. Γιατί είτε έχεις λίγο περιφέρεια, αυτό σε κολακεύει γιατί κάνει ωραία καμπύλη. Ναι, σαφέστατα. Είτε όπως... δεν έχεις πολύ. Αν το φορέσεις πιο ψηλό μέσα, δημιουργεί την αίσθηση και της καμπύλης. Και κλέβουμε ούτως ή άλλως με ό,τι συνδυάσουμε από πάνω. Μπορεί να βάλουμε ένα ωραίο pullover, μπορεί να βάλουμε ένα ωραίο t-shirt, οτιδήποτε. Βλέπουμε λοιπόν και την καρτούλα μας. Έχουμε κόψει κατά μήκος εδώ πέρα. Ξεφορτωθήκαμε τα μανίκια. Ξεφορτωθήκαμε τα μανίκια, λοιπόν. Σε ιδανικές συνθήκες, αυτό βέβαια εμένα δεν μου έρχεται όπως βλέπετε. Πετί, είναι πολύ πετή. Αλλά τι μπορούν να κάνουν οι φίλες μας για να το φέρουν ακριβώς στα μέτρα τους. Δηλαδή να έρθει να αγκαλιάσει το σώμα. Υπάρχουν δύο λύσεις πώς μπορούμε να κόψουμε πατρόν χωρίς να έχουμε γνώσεις πατρών. Ο ένας τρόπος είναι να πάρουμε μια ήδη φούστα που έχουμε, ένα απλό φουστάκι, τα καλοκαιρινά μας αυτά που είναι τα πολύ λεπτούλια. Ωραία. Ναι. Να το βάλουμε από πάνω και να αφήσουμε λίγο περιθώριο ώστε θα γίνει η ραφή, να κόψουμε και να δημιουργήσουμε. Για να είναι κολλητή. Για να είναι κολλητό και να έρθει να αγκαλιάσει ωραία το σώμα μας. Διαφορετικά, μπορεί και να παίρνει το φαρδί το τισερτ και αν είσαι πιο αδύνατη, μηνιώνει, συμφορά σε εξασμό. Καλά, εγώ είμαι άστο. Ναι. Αλλά θέλω να σου δείξω. Το κολλητό το τισερτ. Δηλαδή, εμένα αυτή μπορεί και να μου κάνει. Ναι, ακριβώς. Πρώτα απ' όλα θα βάλουμε και λάστιχο. Να δείξουμε εμένα τον τρόπο. Εσένα θα σου είναι μεγάλη. Που θα βάλουμε το λάστιχο. Υπάρχει και δεύτερο τρόπο να το φέρουμε να αγκαλιάσει όμορφα το κορμί μας όμως. Πες το πέρα, θες Μέρη μου να γίνεις το μοντέλο. Να, γίνω μοντέλο. Εδώ πέρα. Να, η Μέρη σχεδόν σαν να τις κάνει. Αλλά για να δώσουμε ακόμα πιο όμορφο, γιατί βλέπετε εδώ πέρα κάπως κάνει ανοίγει, μπαζάρι. Εμείς θέλουμε ότι κάνουμε πένσιλ, είπαμε. Θα πάρουμε τις καρφίτσες μας και μόνες μας ή και μια φίλη μας. Μπορεί δηλαδή να το κανονίσουμε. Να μαζευτούμε, κάνουμε... να κάνουμε δημιουργικό ένα απόγευμα. Να φοράμε μαζί μα και να φτιάχνουμε τέτοιο. Γιατί όχι, λοιπόν. Θα έρθουμε και θα δούμε πώς θα σμιλέψει το σώμα, δηλαδή να αγκαλιάσει. Και θα βάλουμε σημάδια. Ωραία. Θα το πάρουμε έτσι. Και μετά, όποιος έχει μηχανή, θα γίνει ακόμα πιο εύκολο. Θα τραβήξουμε ένα γαζί, αλλά και με το χέρι. Δηλαδή... Με το χέρι θέλω να δείξεις, γιατί τώρα. Με το χέρι θα πάρουμε τη βελόνα μας και σαν μηχανή θα το γυρίσουμε βέβαια πάντα όταν ράβουμε. Να έρθουμε να πούμε ότι θα το γυρίσουμε ανάποδα το μπλουζάκι, οποιοδήποτε λάθος γίνει, μέτρο, να μπορούμε. Να το έχουμε γυρίσει από πριν. Πώς το κάνεις φούστα? Περίμενε. Το πάνω εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε λάστιχο. Ναι. Για να μπορέσει να έρθει να κολλήσει, να αγκαλιάσει όμορφα το σώμα μας. Εγώ δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει το χέρι. Συγγνώμη. Μπορεί και κάποιος άλλος να μην έχει καταλάβει. Πώς θα το στενέψει. Πες εδώ λοιπόν ότι εμείς έτσι όπως σου πήρα τα μέτρα, εγώ που ξέρω. Έχω βάλει τις καρφίτσες. Έχω βάλει τις καρφίτσες. Εγώ θα το σχεδιάσω τι θέλω να κάνω. Και απλά θα ράψεις έτσι, θα κάνεις. Ακριβώς. Εντάξει, ωραία, μην το δείξω. Βλέπεις. Και θα πάρουμε την βελόνα. Εδώ τη βελόνα μας και θα έρθουμε και θα ράψουμε. Εντάξει, τέλειο. Κατάλαβες? Τώρα κατάλαβα. Και έτσι, ωραία. Και έτσι θα έρθει να μας αγκαλιάσει το σώμα. Και το πάνω μέρος, το λάστιχο. Θα μετρήσουμε. Παίρνεις ένα λάστιχο. Παίρνουμε ένα λάστιχο και μετράμε. Πρώτα απ' όλα που θέλουμε. Θέλουμε ψηλό, μέση, θέλουμε πιο χαμηλά. Θα μετρήσουμε γύρω-γύρω. Εσύ, κοπέλα μου, χρειάζεσαι. Άστο το. Όσο ένα βαζάκι. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα. Το δείχνουμε. Πες εδώ πέρα και πιο πολύ. Θα έρθουμε, θα κόψουμε. Ωραία. Το λάστιχό μας και θα δημιουργήσουμε ένα τούνελ. Εδώ μπερδευτήκαμε με τα λάστιχα. Θα δημιουργήσουμε ένα τούνελ, δηλαδή θα έρθουμε και θα το γυρίσουμε αυτό. Ναι. Ωραία. Okay. Αυτό θα μπει μέσα το λάστιχο. Θα το γυρίσουμε και θα κάνουμε όμως για να μπορέσει και θα έρθουμε να το ράψουμε κατά μήκος. Και εδώ πέρα τι πρέπει να κάνουμε για να μπει σαν θα τούνελ. Κάνεις μία θα κάνουμε τρυπίσα, μία ακριβώς. Τρύπα και θα βάλεις μέσα το λάστιχο. Σωστά και το λάστιχο θα περάσουμε βάζοντας τι? Ένα, μια ωραία παραμάνα.
Πανευκολούρα. Πανευκολούρα. Τώρα να δείξουμε στα γρήγορα πώς περνάμε από πάνω τη δαντέλα. Πώς? Την δαντέλα από πάνω. Βάζεις από πάνω δαντέλα, το ράβεις. Ναι, πώς θα το ράψουμε για να δημιουργήσουμε αυτή την φούστα. Πώς? Λοιπόν. Πες το λίγο μόνο. Ναι, να το πούμε ότι παίρνουμε ένα κομμάτι δαντέλα, μετράμε πόσο είναι η φούστα μας, κόβουμε, φτιάχνουμε ένα σωλήνα, ναι, που το ράβουμε από τη μία μεριά, το περνάμε φορετό και το ράβουμε πάνω στην φούστα. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Εύα, ευχαριστώ μου. Πάρα πολύ. Πού μπορούμε να δούμε περισσότερες πληροφορίες? Εύα's Diary, ό,τι θέλουν οι φίλες μας μπορούν να μου στείλουν μήνυμα να τους πω πώς θα τα φτιάξουμε. Η γλυκιά μας η Εύα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Γιώργο.